Χριστιανά μου, γιατί πιστεύετε στην αληθινή αγάπη. Ναι. Αν λοιπόν είσαστε έτοιμες, και θα μιλήσω για τις κοπέλες αυτή τη στιγμή, να γνωρίσετε τον άντρα της ζωής σας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο The Bachelor, το νέο reality που έρχεται εδώ στον Αλφα Κύπρου. Και κάνει θράψη, θέλω να σου πω, σε 31 χώρες. 31 χώρες. 31 χώρες παίζεται το The Bachelor και κάνει θράψη ένας κύριος, μάλλον ο άντρας των ονείρων, έτσι, για με τον πολύ περίεργη να σας πω την αλήθεια. Εγώ και εσύ μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή. Παιδιά. Τον άντρα θα τον επιλέξει η παραγωγή. Α, είναι ένα είναι. Δεν ξέρω αν έχουν επιλέξει οι αρχές. Θα μαλλιοτραβηχτούν για Πέτρο ένα, μου, αλλά... Είμαι πολύ περίεργη να δω τι άντρα και ποιον άντρα θα διαλέξουν για να βάλουν μέσα για να γίνει όλο αυτό το τζέρτζελο. Δεν είναι μόνο αυτό. Χριστά μου, θέλω να σου πω ότι θα υπάρχουν δοκιμασίες. Είναι κάτι σαν ένα κοινωνικό πείραμα που θα υπάρχουν δοκιμασίες. Χάρη, κόψε τα κοινωνικά πειράματα. Reality, μάνα μου. Τα θέματα μου, Χριστά μου. Έλεγα το πειράματα. Power of Love κοινωνικό πείραμα και γελούσαμε όλοι. Μην ξεκινήσουμε τώρα με κοινωνικό πείραμα. Είναι reality. Είναι ένα reality. Εντάξει, είναι κοινωνικά πειράματα όλα αυτά και τον Big Brother και όλα. Τώρα, επειδή είναι στο κανάλι μας, λέει στο κοινωνικό πείραμα. Εγώ θα το στηρίξω και σαν άνθρωπο. Εγώ το στηρίζω, παιδί μου, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Κοινωνικό πείραμα εννοώ. Χάρη! Σύνελθε, να σε ξεκάσω. Ξέκαστο. Τέλος πάντων. Όχι, να είσαι δίκαιος. Εντάξει, Χριστά μου, έρχεται λοιπόν αυτό το υπέροχο reality. Έλε, τώρα Χάρη. Έρχεται reality στον Αλφα. Ναι. Εντάξει. Να με σας πω και κουβέντα. Άντε, να μας πεις, αλλά μην το με το ονομάζεις και να... Εντάξει, Χριστά μου. Έρχεται ένα κοινωνικό πείραμα. Μέσα... Έρχεται, παιδιά, ένα reality που κάνει πάταγο. Να δούμε το τρέλερ. Είσαι λοιπόν ελεύθερη και θέλεις να γνωρίσεις τον άντρα της ζωής σου ή τέλος πάντων θέλεις να λάβεις, να έχεις μάλλον μια έξτρα εμπειρία. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Βγαίνουν ραντεβουδάκια, κάνουν κάποιες δοκιμασίες και στο τέλος, λοιπόν, ο άντρας θα πρέπει να επιλέξει μια γυναίκα την οποία θα παντρευτεί. Όχι απλά να θα την επιλέξει για να γίνουν ζευγάρι. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί μπορεί να μην την ερωτευτεί, γιατί να την παντρευτεί. Τι εννοείς, Χριστά μου, θα του δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει πολύ όμορφες γυναίκες, τόσο να γνωρίσει πολλές γυναίκες. Καλά, και είναι όμορφη την ερωτεύεσαι, ρε Χάρη. Εννοώ, πολύ όμορφες για τα μάτια του, θα γνωρίσει πολλές γυναίκες. Μα δεν είναι μόνο η εξωτερική ομορφιά, αυτό σου λέει.